Σήμερα αποκλεισμό της ιδιωτικής μέρημνας μέσα στα πλαίσια και των προηγούμενων κινητοποιήσεων που έχουμε κάνει. Ένα χρόνο τώρα η κυβέρνηση επιλέγει να κρατά κλειστές τις σχολές μας, ενώ εμείς οι φοιτητές που ζούμε στις φοιτητικές εστίες βλέπουμε την κατάσταση να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Υπάρχουν βλάβες στα δωμάτια, δεν υπάρχει φωτισμός και η σύνδεση στο ίντερνετ είναι κακή έως και ανύπαρκτη κάποιες φορές. Η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες έχουν τεράστιες ευθύνες για την κατάσταση των σπουδών μας και των φοιτητικών εστιών. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα επιλέγει να δώσει 30 εκατομμύρια για πανεπιστημιακή αστυνομία και για να μπορεί να μας διαγράφει, ενώ δεν δίνει δεκάρα για τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών. Κάνουμε ξεκάθαρο ότι ο νόμος δεν θα εφαρμοστεί. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να ανοίξουν ξανά οι σχολές μας, να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι κλινικές και οι πρακτικές ασκήσεις με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.